Έγινε ένας πρόχειρος διαγωνισμός, εμφανιστήκαν δύο εταιρείες, η μία, αν θυμάμαι καλά, ήταν η MDC, μια Ολλανδική εταιρεία, και ακόμη μία, η οποία, γελώντας πάντα τη λέω, ότι ήταν μια εταιρεία περίπτωρη, γιατί έτσι όπως το χαρτί που μας είχε στείλει ήταν μία σελίδα η προσφορά της και μάλλον σου έδινε την εντύπωση ότι ούτε πολυκατοικία θα μπορούσε να χτίσει και η οποία φυσικά δεν συμμετείχε στο υπόλοιπο της διαδικασίας. Με την MDC έγιναν πολύ μεγάλες συζητήσεις από όσο θυμάμαι και η οποία βεβαίως όταν στο τέλος ο κύριος Δήμαρχος την πέταξε εκτός διαδικασίας διότι πίεσε άλλο διαγωνισμό, από όσο θυμάμαι, είχε κάνει παραστάσεις και στον κύριο Σιμίτη, είχε διαμαρτυρηθεί επισήμως, έχασε πάρα πολλά χρήματα, διότι είχε κάνει μελέτες όλο αυτό το χρονικό διάστημα για το έργο που της είχαν ζητήσει. Κοιτάξτε, μετά έγινε καινούριος διαγωνισμός και ήρθανε καινούργιοι ενδιαφερόμενοι. Από τους καινούριους ενδιαφερόμενους, ο επικρατέστορας ήταν ο κύριος Λάτσης και η εταιρεία του. Αυτός πήρε τον διαγωνισμό, με αυτόν συνεχίστηκε το έργο και από εκεί και πέρα βεβαίως άρχισαν τα παρατράγουδα, διότι μια εταιρεία τέτοιου μεγάλου μεγέθους δεν παίρνει για να κάνει αγαθοεργία, φυσικά παίρνει ένα έργο για να, έχει ένα όφελος και καλά κάνει, διότι επιχειρηματίες είναι, επιχειρούν, άρα χρήματα θέλουν να βγάλουν. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ και πόσο προασπίζεις τα συμφέροντα του Δήμου τον οποίο διοικείς ή σαν Δημοτικό Σύμβουλο των Δημοτών οι οποίοι σε ψηφίσανε για να μπορείς να τους εκπροσωπείς και να. Τα συμφέροντά τους να διεκπεραιώνεις.